Οι Λιβύοι ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή με τις απειλές πολέμου να κλιμακώνονται τόσο δια των λόγων όσο και δια των πράξεων. Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να επέμβει στρατιωτικά στην Αφρικανική χώρα και έχει διετοιμάσει σύμφωνα με τα αραβικά μέσα μέχρι και αίθουσα επιχειρήσεων σε απόλυτο συντονισμό με τις δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ. Αυτό που αναμένει είναι την πρώτη λάθος κίνηση των δυνάμεων του Φαγές Αλ-Σάρατς και της Τουρκίας που σχεδιάζουν επίθεση για κατάληψη της Σύρτης. Το πράσινο που άναψε η Αιγυπτιακή Βουλή σε μια ενδεχόμενη επέμβαση προκάλεσε την αντίδραση του Κοινοβουλίου της Τρίπολης που ζητά απάντηση οφθαλμών αντί οφθαλμού. Καλούμε την κυβέρνηση Σάρατς να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί πολιτικά και πρακτικά σε αυτή την απειλή και να εξετάσει κάθε επιλογή για να δώσει τη σωστή απάντηση. Την ίδια στιγμή, οι διαβουλεύσεις Ρωσίας και Τουρκίας για το Λιβικό κατέληξαν σε συμφωνία 4 σημείων με στόχο, όπως διατείνονται, την αποκλιμάκωση της έντασης. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις πλευρές στη Λιβύη, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες για μόνιμη και βιώσιμη εκεχηρία. Να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος, να ληφθούν μέτρα για διασφάλιση της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια και τέλος να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης κοινής ομάδας εργασίας για τη χώρα. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar. Επί του εδάφους όμως, η Άγκυρα παρά το εμπάρκο όπλων εξακολουθεί να εξοπλίζει το στρατόπεδο Σάρατς. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, τουρκικό μεταγωγικό σε 130 προσγειώθηκε στην Τρίπολη από την Ατάλεια. Μέσα στον κυκαιώνα των τουρκικών προκλήσεων, κατασκοπευτικό αεροσκάφος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας προχώρησε σε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Ajans Haber δημοσίευσε το σχέδιο πτήσης και όπως φαίνεται το κατασκοπευτικό ύπτατο πάνω από την Κυπριακή ΑΟΣ. Η συγκεκριμένη περιοχή γειτνιάζει με την περιοχή την οποία η Τουρκία δέσμευσε παρανόμως για σεισμογραφικές έρευνες ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.